μονάδα ένα κρατικά κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων χρηματοδότησης που αφορούν την εγκαθίδρυση περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω εθνικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα και τα σχέδια χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά σημαντικά για έναν σύμβουλο άμεσων ξένων επενδύσεων, διότι έχουν ως στόχο να διευκολύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να εντοπίσουν την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ταμείων ή των εθνικών ταμείων, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα σχέδιο, μια ιδέα ή μια πρόταση. Επομένως, η γνώση των διαφόρων προγραμμάτων και το φάσμα των δικαιούχων είναι ουσιαστικής σημασίας για έναν σύμβουλο άμεσων ξένων επενδύσεων. Στην επόμενη ενότητα, θα διερευνήσουμε τα διάφορα κρατικά κονδύλια για την υλοποίηση ενός σχεδίου, μιας ιδέας ή μιας πρότασης και τις σημαντικές παραμέτρους της συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ένα εθνικό πλαίσιο, Κύπρος. Τα εθνικά προγράμματα επιχορηγήσεων σχεδιάζονται και εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Στόχος αυτών των έργων είναι η εφαρμογή διαφόρων κρατικών πολιτικών και προτεραιοτήτων, παραδείγματος χάρη την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση του τουρισμού κλπ. Η υλοποίηση και διαχείριση αυτών των έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Κύπρο, υπό την ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων Υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα προγράμματα μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες. 1. Προγράμματα Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 2. Προγράμματα Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τον τουρισμό. 3. Προγράμματα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον οπτικο-ακουστικό τομέα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. 4. Προγράμματα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ανάπτυξης γης, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό, την έρευνα τηλεπικοινωνιών, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία κτλ. 5. Προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τα χρηματοοικονομικά. 6. Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τους τομείς των κοινωνικών υποθέσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποκατάστασης την αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κτλ. 7. Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης κτλ. 8. Προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τους τομείς της νεολαίας και του πολιτισμού. 9. Προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, ΙΠΕ, Εθνικά Σχέδια Επιχορήγησης που αφορούν τους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη πύλη, η οποία αποτελεί κεντρικό σημείο για όλα τα προγράμματα και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πύλη πληροφοριών για ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης. Η πύλη για τα προγράμματα χρηματοδότησης δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να εντοπίσουν την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ταμεία ή τα εθνικά κονδύλια για να υλοποιήσουν ένα έργο, μια ιδέα ή μια πρόταση. Τα διάφορα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, ο ετών μπορεί να είναι υπάλληλος, ανεργός, ΜΚΟ, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπική αρχή, ερευνητικό κέντρο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, οντότητα του δημόσιου τομέα κλπ. Μέσω της πύλης, μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τη δημοσίευση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και προσκλήσεων στον τομέα που σας ενδιαφέρει, όπως η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα, η ενέργεια και το περιβάλλον, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η έρευνα, η νεολαία, η αγροτική ανάπτυξη κλπ.
Επίσης, η πύλη μπορεί να διευκολύνει την αναζήτησή σας για οργανισμούς εταίρους για συνεργασία για την υποβολή πρότασης, όπου αυτό απαιτείται από τους όρους των προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω της πύλης μπορείτε να συνδεθείτε με πιο εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση για τα συγκεκριμένα προγράμματα προσκλήσης και για τα αρμόδια σημεία επαφής που μπορούν να σας παράσχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε πρόσκληση. Η πύλη λειτουργεί ως ένας πρώτος σταθμός κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στόχος της πύλης είναι να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και σχέδια, καθώς και να παρέχει πλήρη και άμεση διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με τα προγράμματα αυτά και τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Απότερος στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράδειγμα προγράμματος χρηματοδότησης. Ποιες συμβούλες είναι απαραίτητες κατά την ανάπτυξη μιας πρώτης στρατηγικής χρηματοδότησης? Ιδανικά, μια στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της πιθανής συγκέντρωσης κεφαλαίων. Δεν μπορούν όλα να προχωρούν στα ίδια χρονοδιαγράμματα. Ως εκ τούτου, είναι πιο αποτελεσματικό να προσπαθήσετε να καλύψετε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς μελλοντικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Επίσης, ένα άλλο βασικό σημείο είναι η παρουσίαση των οργανισμών προϊόντων. Από ένα απλό ενημερωτικό φυλάδιο σε μια καλοφτιαγμένη ιστοσελίδα, αυτά είναι τα πράγματα που δείχνουν και μεταφέρουν τις αξίες της οργάνωσης επιχείρησης και τα οποία ενδιαφέρουν ένα πιθανό υποστηρικτή. Πρέπει να δίνετε προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες, καθώς αυτές είναι που θα κάνουν τη διαφορά για την περίπτωσή σας. Πρέπει να τολμάτε να υποβάλλετε αιτήσεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης. Πρέπει να αναζητείτε τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, διάφορα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων και έργων.